Τα βέλη του προς τον Υπουργό Υγείας έστρεψε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης με αφορμή το προσωπικό στο ΤΕΠ του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου, το οποίο σε σχέση με το 2019 μειώθηκε κατά 50% όπως είπε. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε υψηλούς τόνους ζήτησε να ενημερωθεί για τα 4 τμήματα σχετικά με τον κορονοϊό, κλινική COVID, Meth COVID, TEP COVID και εμβολιαστικό κέντρο, όπου όπως είπε υπήρξε αναδιάταξη προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες. Με μείωση και συμπίεση της λειτουργίας των υπόλοιπων τμήματων του νοσοκομείου, με ένα διαμοιρασμό των εργαζομένων με τρόπο και άναρχο και μεροληπτικό. Πρώτα απ' όλα έγινε με το ίδιο το προσωπικό το οποίο υπήρχε και έγινε ανακατανομή στα τμήματα, αλλά αντιστοίχως υπήρξε και επιπρόσθετη ενίσχυση. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα πρόσληψη 26 μονίμων εξειδικευμένων ιατρών, 12 επικουρικών ιατρών και παράταση συμβάσεων 20 επικουρικών ιατρών και πρόσληψη 102 νοσηλευτών. Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε όταν ο κύριος Ιγουμενίδης κατέθεσε έγγραφο 63 γιατρών του Βενιζελίου. Στην αναφορά με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου παίρνει θέση και το Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Ιγουμενίδη επικυρώνει όλα όσα ζητούν γιατροί. 63 γιατροί του νοσοκομείου μιλάνε για τρόπο άναρχο, για τρόπο μεροληπτικό, σε βάρος των εργαζομένων στα άλλα τμήματα, σε βάρος της λειτουργίας των υπόλοιπων τμήματων. Πώς την αντιμετωπίζετε αυτή την αναφορά? Είναι το γενικότερο πρόβλημα το οποίο έχετε στην αντιπολίτευση, να μην έχετε αποφασίσει τι θέλετε να πείτε. Κάθε φορά μία λέτε το ένα, μία λέτε το άλλο. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στην περίπτωση μετακίνησης γιατρού σε κέντρο υγείας στο ΤΕΠ του Βενιζελίου, θέμα το οποίο είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και επιτέθηκε προσωπικά στον Υπουργό Υγείας. Κύριε, είστε υπουργός. Δεν δικαιούστε, ως υπουργός κατά τη γνώμη μου, δεν δικαιούστε επιφανειακή επιδερμική αντιμετώπιση της κατάστασης. Η αντιπαράθεσή μας είναι πολιτική. Να κρίνετε τον Υπουργό Υγείας όσο αυστηρά θέλετε.